Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά 11 μέρες, 11 πόλεις είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα. Αλλά πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα της Ευρώπης, των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Τη σημαντικότητα που έχουν και αυτές οι εκλογές δεν είναι εθνικές, είναι ευρωπαϊκές. Και το τονίζω γιατί η ατζέντα που αναπτύσσεται είναι εθνική, το οποίο για μένα δεν οδηγεί σε σωστές πολιτικές διαμάχες. Αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα τι μέλλον θέλουμε στην Ευρώπη, της Ελλάδος στην Ευρώπη, της Ευρώπης γενικότερα. Και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε αυτό το διάστημα. Ξέρετε όμως ότι αν πάρουμε για την εμπειρία γενικότερα τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, τη μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα και στην πολιτική και καταγράφονται μεγάλα ποσοστά αποχής, ίσως να σας αγχώνει και εσάς ως υποψηφίους ευρωβουλευτές για αυτή τη διεξαγωγή στις 9 Ιουνίου. Με αγχώνει όντως προσωπικά. Η αποχή δεν είναι καλό πράγμα. Καθόλου. Γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνουν γενικότερα και άλλες ακροδεξιές δυνάμεις. Έχετε απόλυτο δίκιο και το πρόβλημα είναι ότι στην αποχή της λογικής πάει και βρίσκω χώρο ο παραλογισμός. Η ακρότητα. Η διάσπαση. Εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο πάνω στα θέματα που αφορούν της ευρωπαϊκής πολιτικής και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτήν την Ευρώπη που έχουμε καλύτερη. Γιατί άμα η Ευρώπη διασπαστεί, καταστραφεί, πολύ φοβάμαι ότι δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε και να την κάνουμε πιο δυναμική, πιο ουσιαστική και πιο εμβαθυσμένη, να επιτρέψτε μου να πω. Να ξεφύγουμε από αυτήν την γραφειοκρατία που ακούμε παντού. Να την κάνουμε πιο ευέλικτη. Θα πρέπει όμως να μεταδοθεί και στους πολίτες η σημαντικότητα το να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν και να μην γυρίσουν την πλάτη. Γιατί ακούνε ευρωεκλογές. Έλα, μωρέ, τώρα τι είναι αυτές οι ευρωεκλογές, τι να πάω να ψηφίσω. Το αφήνω. Δηλαδή, πάντα βλέπουμε ότι οι εθνικές με τις ευρωεκλογές, πάντα στις ευρωεκλογές γυρνούν την πλάτη και δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και το 2019 είχαμε από τις μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό γιατί είχαμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν παρασύρθηκε εντός εισαγωγικών ο ψηφοφόρος. Θα πάω να ψηφίσω για την τοπική μου κοινωνία, άντε να πάω και για τις ευρωεκλογές. Αυτό ήταν ένα καλό σημείο. Και μάλιστα από τις επόμενες ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές θα είναι πάλι μαζί κάθε πενταετία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τρίκ για να έρθει ο κόσμος στις ευρωεκλογές και να ψηφίσει. Όμως δεν είναι αυτό το σκεφτικό. Πρέπει να πηγαίνουμε με γνώση γιατί ψηφίζουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε ενεργητικά το τι ψηφίζουμε. Είναι άλλη μια κάλπη, ναι, αλλά δεν είναι ένας διαγωνισμός κυριαρχίας. Είναι μια βάση πολιτικής απόφασης και κατεύθυνσης για τα επόμενα 5 χρόνια. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί επιλέγουμε την Α ομάδα, κομματική ομάδα, πολιτική ομάδα ή τη Β πολιτική ομάδα. Να πηγαίνουμε με γνώση και μετά από μελέτη και μετά από κατανόηση του τι πρεσβεύει η κάθε πολιτική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή αυτά τα φαινόμενα που είδατε και τα είδατε και εσείς εδώ πέρα με τους αγρότες να κατεβαίνουν κάτω, να φτάνουν στην Αθήνα, να φτάνουν έξω από τις ευρωπαϊκές πόλεις, σε πλατείες ευρωπαϊκών πόλεων. Ακριβώς. Το βάζω και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά και πολύ σωστά το λέτε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουμε την πρωτιά στις εισαγωγικές κινητοποιήσεις ως χώρα, αλλά όταν βλέπουμε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες γενικότερα να βλέπουμε. Κάτι σημαίνει και κάτι συμβαίνει ευρωπαϊκά. Δεν είναι γαλλικό το ζήτημα, ούτε γερμανικό, ούτε ελληνικό. Αλλά κάτι άλλο μεγαλύτερο είναι. Και αυτό το μεγαλύτερο είναι ευρωπαϊκό. Υπάρχει απάντηση στην Ευρώπη. Και πρέπει να το λέω αυτό γιατί
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι γιατί οδηγηθήκαμε εκεί γιατί δεν πάθηκαν οι σωστές αποφάσεις και οι δυνάμεις του λαϊκισμού κέρδισαν όταν ζητάγαμε ναι μεν να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά να το προστατεύσουμε με σύνεση και λογική. Και αυτό το υποστήριζε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν ακουστήκαμε και οδηγηθήκαμε εκεί. Και τώρα πάμε να ξαναπροσδιορίσουμε και να ξαναδούμε πώς μπορεί να γίνει καλύτερη κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό είναι το διακύβευμα. Να προχωράμε Μάλιστα. στο μέλλον, αλλά να προχωράμε με λογική, ασφάλεια και σύνδεση. Κύριε Κυπουρόπουλε, πείτε μας κάτι. Είναι θωρακισμένη η χώρα? Τα τελευταία χρόνια κάνουμε λόγο για το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Επισκεφτήκατε προσφάτως τον Φράχτη στον Εύρο. Ποια είναι η εικόνα την οποία εισπράξατε, υποκομίσατε? Δεν θα μπορούσα να, επειδή όπως σας είπα, κάνω μια περιοδία ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, βρέθηκα πολύ κοντά σε ένα χώρο ο οποίος πρεσβεύει πολλά. Πρεσβεύει τα σύνορά μας. Πρεσβεύει το ζήτημα του ότι δεν μιλάμε πλέον για μόνο ελληνικά σύνορα, μιλάμε και για την άκρα της Ευρώπης, για ευρωπαϊκά σύνορα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε μαζί με μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική που ψηφίστηκε μάλιστα πολύ πρόσφατα και συμφωνήσαν όλες οι χώρες της Ευρώπης ότι πρέπει κάτι να κάνουμε από κοινού και να μην σηκώνουν το βάρος μόνο οι χώρες εισόδου, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και τα σύνορά μας. Και είδαμε και το Φράχτη. Είδαμε ένα Φράχτη ο οποίος υπερασπίστηκε και δημιουργήθηκε από εθνικούς πόρους. Είναι αυτό αρκετό όμως? Όχι. Πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και θα γίνει μια προστασία των σύνορων μας και μια διαχείριση των σύνορων και με ευρωπαϊκούς πόρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Σε ένα τόσο σημαντικό έργο πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και μάλιστα η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία υποστήριξε μια τέτοια κίνηση, υποστήριξε τροπολογίες οι οποίες οδηγούσαν στα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία θα ανέπτυσαν αυτό το έργο, σε αντίθεση με πολιτικές και ευρωβουλευτές, παραδείγματος χάρη από το ΣΥΡΙΖΑ, που προσπάθησαν να ακυρώσουν μια τέτοια διαδικασία και να αφαιρέσουν από τις χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία και την επέκταση του Φράχτη ευρωπαϊκών χρημάτων. Αυτό όμως δεν έχει λογική. Είτε θα ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία είναι συνολική και σωστή διαχείριση και ενιαίο μεταναστευτικό, είτε η διαφορετική κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Ξέρετε, οι καιροί αλλάζουν και η ταχύτητα γενικότερα με την οποία δεχόμαστε την πληροφορία, την είδηση μέσω του διαδικτύου είναι τρομακτική. Από την άλλη, βέβαια, πολλοί λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, σωστά. Τόσες ώρες για τα μικρά παιδιά, όσο χαμογελάνετε, βλέπω τις... Έτσι, και έτσι είναι. Ψυχίατρος είμαι, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Δέχεστε και κάποια έτσι, σχόλια Φεχτήκατε. Μέσω των social media κτλ. Δεν ξέρω τι απαντάτε, πώς τα βλέπετε, πώς τα σχολιάζετε, κύριε Κυπουρόπουλε. Κοιτάξτε, σε όλη αυτή τη διάρκεια της πορείας μου, που είμαι ευρωβουλευτής, mm-hmm. έχω δεχτεί πολλές φορές ρατσιστικά, επιτρέψτε μου να πω, Μάλιστα. σχόλια, μυσαναπηρικά σχόλια, λόγω του ότι είμαι χρήστης αναπηρικών παξιδίων, λόγω του ότι ανήκω στην... Ναι, αυτή είναι η λογική του παραλόγου. Θεωρητικά, εντός εικόνων, ανθρωπιστές καταστρατηγούν τον ανθρωπισμό. Οπότε... σε αυτό το πενταετία έχω δεχτεί πολλές φορές τέτοια σχόλια. Και όταν τοποθετούμε και θέτω απόψεις και θέσεις επί πολιτικών καταστάσεων, αντί να γίνει ένας διάλογος επί των θέσεων μου, γίνεται μια επιθετικότητα και ένας μισαναπηρισμός απέναντι στην συνθήκη της αναπηρίας.
Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σχόλια του τύπου να κλείσεις τις τράπεζες να μην κυκλοφορείς, πρέπει να μπει σε ίδρυμα. Έχω γράψει τη μητέρα μου σε σχόλια να μην γυρίσει ο γιος να πέσει στο αεροπλάνο. Έχουν γίνει τέτοιοι σχολιασμοί που δεν έχουν καμία σχέση με έναν, με μια πολιτική συζήτηση. Αυτά σε μια εποχή του 2024, στην οποία θεωρούμαστε πολιτισμένοι, δεν μπορούν να χωράνε. Και απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η κοινωνία εκείνη που εκτιμάει οποιονδήποτε άνθρωπο διαφορετικό, τον δέχεται και τον στηρίζει. Κανένας διαφορετικός, όλοι είσαι, κύριε Κυπουρόπουλε, και είναι και το μότο το οποίο περνάμε μέσα από την εκπομπή εδώ, με εκπροσώπους συλλόγων, σωματείων, στην τοπική κοινωνία της Καβάλας, στην ευρύτερη περιφέρεια, που πραγματικά όλοι έχουν δικαίωμα, δεν κατάλαβα. Αυτό και για μένα είναι το δικό μου μότο. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, ο καθένας με τη διαφορετικότητά του μπορεί να είναι μέτοχος σε αυτή την κοινωνία. Κάποιοι όμως αυτό δεν το θέλουν. Και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε και να το εξουδετερώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, επόμενη ερώτηση θα μπορούσε να πει κάποιος. Ποια είναι τα κυριότερα, έτσι, ποια τα στιγμές που σημαδεύτηκαν μέσα από την χρονική αυτή διάρκεια της θητείας σας. Τα λεγόμενα, δεν θέλω να πω, highlights, έτσι, στα αγγλικά. Τι είναι αυτό το οποίο σας έχει μείνει, σας έχει συμβεί. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στο κοινοβούλιο, ήθελα να παράξω έργο. Ήθελα να δω όλες τις εκφάνσεις τις οποίες επιτρέψτε να πω, ταλαιπωρούν την Ελλάδα. Για μένα η κοινωνική πολιτική είναι πολύ σημαντικό. Η πολιτική είναι η νησιωτική πολιτική. Η πολιτική της υγείας. Και η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησα να δω θέματα όπως είναι η αστεγία. Θέματα όπως είναι, και ειδικά το είδαμε πολύ έντονα μετά τον COVID, η στρατηγική για τη φροντίδα, η στρατηγική για τους αναπήρους. Επικεντρώθηκα σε ζητήματα όπως ήταν με τοποθετήσεις και τροπολογίες πάνω στην αναθεώρηση που συνέβη πολύ πρόσφατα από μεριάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Αυτό λοιπόν που ήθελα να δω μέσα από τις πάνω από 1.070 τροπολογίες μου, πάνω από τις 70 τοποθετήσεις μου μέσα στην Ολομέλεια, πάνω από τις 100 ερωτήσεις μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, να μιλήσω και να γίνω η φωνή των πολιτών. Βραβεύτηκα πάνω για θέματα υγείας. Ήταν μια διαδικασία η οποία και ένα περιεχόμενο το οποίο έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Βραβεύτηκα. Ανακηρύχθηκα ως ενδεχόμενος ευρωβουλευτής με επιρροή πάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μότο μου λοιπόν ήταν μια Ευρώπη η οποία έχουν πολίτες υγεία, προσιτή φαρμακευτικό πλαίσιο και μια κοινωνική Ευρώπη η οποία δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και φαντάζομαι, κύριε Κυπουρόπουλε, ότι ο λόγος τον οποίο, μάλλον αυτή τη δύναμη την οποία έχετε και την όρεξη, θέλετε να την ανανεώσει ο κόσμος με την ψήφο του στο πρόσωπό σας για να συνεχίσετε να αγωνίζεστε. Θεωρώ ότι την πενταετία 2019-2024 έβαλα τους πρώτους πόρους. Τώρα λοιπόν ζητώ από τους Έλληνες πολίτες να δείξουν ξανά στήριξη στο πρόσωπό μου για να μπορέσω να συνεχίσω και αυτούς τους πόρους που έσπηρα, να τους δω να μεγαλώνουν, να τους φροντίζω και να τους κάνω κάτι πιο δυναμικό μέσα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό θέτω τον εαυτό μου ως υποψήφιος για δεύτερη φορά, γιατί το ταξίδι θέλω να συνεχιστεί.
Και αυτό το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε γενικότερα και στην Καβάλα, που σήμερα πραγματοποιείται μια σειρά επαφών και συναντήσεων. Χαίρομαι που είμαι σε αυτόν τον τόπο. Έναν τόπο που μετά από συναντήσεις που είχα με σωματεία, οργανισμούς, το επιμελητήριο, την τοπική κοινότητα, έχει πολλές ευκαιρίες και έχει πολλές δυνατότητες σε πολλούς τομείς. Ευκαιρίες, δυνατότητες, αλλά και προβλήματα, τα οποία καταγράφει και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, που θα συναντηθείτε με τους εκπροσώπους σε 2 ώρες από τώρα. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι θεωρώ ότι όταν μια κοινωνία ευημερεί και έχετε πολλές δυνατότητες να ευημερίσετε, δεν θα πω μόνο τον τουρισμό, δεν θα πω μόνο την γεωργία, δεν θα πω το κομμάτι της μπορεί να αποτελέσετε ενεργειακό κόμβο και εδώ πέρα. Και υπάρχουν ευκαιρίες. Συνάντησα το πρωί τον Δήμαρχο Νέστου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευκαιρίες και θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις ευκαιρίες μπορεί να περάσουν και μέσα από την Ευρώπη με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Εκεί η Ευρώπη μας βλέπει σαν ίσο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας στηρίζει, γιατί ο κόσμος τώρα πλησιάζοντας προς τις ευρωεκλογές έχει μια αμφιβολία κατά πόσο είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που το λέτε και χαίρομαι που το ακούω για να το διαψεύσω. γιατί μπορεί, έχουμε περάσει και κανείς δεν κρύβει ότι έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση. Από μια κατάσταση η οποία δεν υπολογιζόταν η φωνή μας. Όμως, πιστέψτε με, σε αυτήν την πενταετία 2019-2024, η εικόνα της Ευρώπης, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, αλλά και παγκοσμίως, έχει ανέβει και έχει αναδειχθεί η Ελλάδα ως μια δύναμη χώρα η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να το διεκδικεί και μπορεί να θέσει στρατηγική πλάνο σχεδιασμό και να τον εφαρμόσει. Και αυτό που χρειάζονται οι εκτός Ελλάδα δυνάμεις δεν είναι τίποτα άλλο πέρα σταθερότητας. Και αυτή τη σταθερότητα την έχει πετύχει η Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και είμαστε κι εμείς εκεί, στο Ευρωπαϊκά Έδρανα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να σιγοντάρουμε αυτή τη δυναμικότητα της Ευρώπης. Με αυτό λοιπόν το σκεφτικό αναζήτησα και αναζητώ δεύτερη φορά να είμαι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό αναζητώ πολύ πιο σπουδαίο αυτό και επιδιώκω και κάνω αυτό το ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα, στην πολύπαθη Βόρεια Ελλάδα, είναι γνωστό, και στους θεματοφύλακες των συνόρων μας, κυρίως στην περιοχή σας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου για να μεταφέρουν και εκείνο το μήνυμα ποια πολιτική θέλουν για την επόμενη μέρα. Πολύ ωραία. Οι επαφές λοιπόν του κυρίου Κυπουρόπουλου σήμερα στην Καβάλα συνεχίζονται. Θα παραγωγηθεί και μια συνέντευξη από τα γραφεία της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στις 7 παρατέταρτο. Ενώ για εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, στις 7.30, από τις 7.30 και μετά, ο κύριος Κυπουρόπουλος θα τους φέρουμε στο Citizen. Ακριβώς. Να περιμένουμε να δούμε τον κόσμο και να μιλήσουμε από κοντά, να γνωριστούμε καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Παραλιακά λοιπόν, βλέπουμε και τη σχετική αφίσα. Δώστε την παρακαλώ ολόκληρη από τις 7.30 και μετά. Ναι, την παλιά πόλη και το λιμάνι της Καβάλας, Citizen Καβάλα. Σήμερα από τις 7.30 μπορείτε να συναντηθείτε με τον κύριο Στέλιο Κυπουρόπουλο, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κυπουρόπουλε, καλή δύναμη. Καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά και εμείς χαρήκαμε που τα είπαμε έτσι διαζώσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.